Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε έχω την ξεχωριστή χαρά και τιμή να έχω πλάι μου ένα ωραίο πνευματικό άνθρωπο που έλκει εν πωλής και τις ρίζες του από το νησί μας. Λέγεται Νίκος Δενδρινός. Είναι συγγενής ενός σπουδαίου ανθρώπου που μας έφυγε πολύ γρήγορα, ήταν πάρα πολύ χρήσιμος, του Νικήτα Ιτάκη Δενδρινού, αυτού του σπουδαίου μαέστρου της χοροδίας μας και σπουδαίου καθηγητή εκπαιδευτικού, τον οποίο στη γιορτή του πατέρα είχαμε τη χαρά και την τιμή, στη δεύτερη γιορτή του πατέρα, στη δεύτερη μέρα της ημέρας του πατέρα, στη δεύτερη φορά, να τον βραβεύσουμε αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο. Ένας εξάδελφός του, ένας ωραίος συγγραφέας, ο οποίος ξετυλίγει το κουβάρι της ζωής του στους Αγίους Θεοδόρους της Κορινθίας, και έχει και εξαδέρφια του εδώ, όπως είναι η Μόνικα Δενδρινού και ο Μένιος ο Μαυρής, οι καλοί μας φίλοι και συνεργάτες. Και η Μίνα η Νομικού. Και η Μίνα η Νομικού. Και έτσι θα έχουμε τη χαρά μεθαύριο, Κυριακή, στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα Γιάννη και Ελένης Βάτη, κάτω από τη Δημαρχία, να ξετυλίξουμε την παρουσίαση της... Την παρουσίαση του βιβλίου του που λέγεται Παρήσακτος. Είναι ένα μυθιστόρημα, αυτό εδώ είναι. Λέγεται Παρήσακτος και θα έχουμε τη χαρά να παρευρεθούμε στην παρουσίαση αυτού του ωραίου βιβλίου. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας ο ίδιος ο συγγραφέας, ο κύριος Νίκος Δενδρινός, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε να μιλήσουμε για τη ζωή του και για το βιβλίο του. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Καλώς ήρθατε στο ταπεινό ετούτο τηλεοπτικό στούντιο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε εδώ. Και είμαι συγκινημένος γιατί ο Δενδρινός είναι για μένα μια εμβληματική προσωπικότητα, ο Τάκης ο Δενδρινός. Ένας αγαπημένος άνθρωπος που μας έφυγε νωρίς. Γιατί αυτοί οι χρήσιμοι άνθρωποι, αυτοί οι σπουδαίοι, οι σημαντικοί άνθρωποι, όσο χρόνο και να φύγουν, είναι νωρίς. Γιατί είχε πολλά να δώσει ακόμα. Έτσι λοιπόν είμαι συγκινημένος που έχω ένα συγγενή του εδώ και μιλάμε για ένα πνευματικό του παιδί, το βιβλίο αυτό, τον Παρήσακτο. Κι εγώ είμαι συγκινημένος που βρίσκομαι στη Σύρο και πάλι. Στενοχωριέμαι που δεν μπορώ να είμαι πιο τακτικά. Είναι το αγαπημένο μου νησί, εκτός από γενέτειρά μου. Και χαίρομαι πραγματικά που είμαι κοντά σας εδώ. Να μιλήσουμε για τη ζωή σας λίγο. Ποιος είναι ο Νίκος Δενδρινός, ας πούμε, έτσι να κάνουμε ένα μικρό του βιογραφικό. Μια αυτοπαρουσίαση, ας πούμε. Ναι. Θα μπορούσα να πω, ακολουθώντας και τον τρόπο που αναφέρεται και στο βιβλίο, γεννήθηκα στη Σύρο, στην Ερμόπολη. Πριν από 50 χρόνια. Πριν από αρκετά χρόνια. 50 είπαμε. 50. Αν θέλετε, 50-50. μεγάλωσα στον Πειραιά. Σπούδασα σχολή πλοιάρχων, ακολούθησα το επάγγελμα του ναυτικού για ένα χρονικό διάστημα. Σύντομα πέρασα έξω σαν αρχικαπιτάνιο σε ναυτιλιακές εταιρείες και από κάποιο σημείο της ζωής μου που μεταφέρθηκα στους Αγίους Θεοδόρους, στην Κορινθία δηλαδή, εκεί δραστηριοποιήθηκα στον δημοσιογραφικό χώρο. Δούλεψα αρκετά στον τοπικό τύπο, στην τοπική τηλεόραση και κάποια στιγμή προχώρησα και σε δικά μου έντυπα. Βγάζω ένα περιοδικό, την Εικόνα, που συμπληρώνει γύρω στα 26 χρόνια ζωής. Περιοδικό είναι αυτό, Περιοδικό. Εικόνα λέγεται, Εικόνα. Εικόνα. Και εκδίδεται, πού εκδίδεται, πού εκδίδεται. Εκδίδεται εκεί, στην περιοχή, στην Κορινθία. Στην Κορινθία. Στην Κορινθία. Και επίσης την τοπική εφημερίδα του νεοσύστατου Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων, τη Νέα Κρωμιώνα λέγεται. Οπότε, τώρα πια έφτασε η ώρα να κάνω και το άλλο βήμα, πέρασε στο... Συγγραφικό. Στο συγγραφικό χώρο. Είναι το πρώτο σας βιβλίο αυτό? Είναι το πρώτο. Ναι. Καλορίζικο να είναι. Ευχαριστώ πολύ. Και να είναι τα σημάδια του καλά, ώστε να ακολουθήσουν και άλλα τέτοια ωραία βιβλία. Αυτό το βιβλίο, το να γίνει συγγραφέας, υπήρχε μέσα κάτι που λέγατε κάποια στιγμή θέλω να γράψω κτλ. Υπήρχε μέσα σε κάτι? Υπήρχε. Πολλά χρόνια πριν και
Έχω σχεδιάσει, μπορώ να πω τη λέξη, κάποια βιβλία τα οποία θέλω να προχωρήσουν. Μεταξύ αυτών, το ένα έχει να κάνει και με το ναυτικό επάγγελμα, σας αποκαλύπτω τώρα έτσι σκέψη μου, και για την ζωή των ναυτικών. Αλλά αυτό που φρόντισα να κάνω, γιατί έπρεπε να φύγει από μέσα μου όλο αυτό το πράγμα, είναι το συγκεκριμένο βιβλίο. Συνήθως το πρώτο βιβλίο έχει σχέση και με τη ζωή μας. Νομίζω ότι ξεκινάει από βιωματικές... Είναι όντως έτσι ακριβώς. Είναι μια βιωματική υπόθεση. Σε πολύ μικρή ηλικία, 7 ετών, που έζησα κάποιες άσχημες καταστάσεις. Μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση παιδιού, όπως θέλετε ονομάζεται. Μέσα στο δικό σας το σπίτι? Όχι στο δικό μου το σπίτι, αφορούσε εμένα τον ίδιο, σε συγγενικό σπίτι. Ναι. Εδώ στις Κυκλάδες, δεν θα πω το όνομα του νησιού για ευνόητους λόγους, περισσότερα θα πούμε την Κυριακή στην παρουσίαση. Η κακοποίηση αφορούσε εσάς ως παιδί? Ναι. Εσάς? Εμένα, ναι. Σε σπίτι άλλο εκτός από το δικό σας? Σε συγγενικό σπίτι. Σε συγγενικό σπίτι. Που σας φιλοξενούσε? Ναι. Ή σας μεγάλωνε? Με φιλοξένησε μια σχολική χρονιά. Και ζήσατε τη βία μέσα σε αυτό το σπίτι? Ναι. Σας φιλοξενούσε? Ναι. Υπό τη σκέπη του ξενίου Διός? Ας το πούμε έτσι. Γιατί... Ναι, ναι. Και αυτό όλο το πράγμα που... Γι' αυτό λέτε παρήσεκτος. Αυτό είναι αυτό αφορά. Ναι, ακριβώς αυτό σημαίνει. Σταθήκατε παρήσεκτος και όχι μόνο, ε? Ναι. Παρήσεκτος, στα απλά ελληνικά, είναι ο ανεπιθύμητος. Πόσο ετών ήταν, πόσο ετών ήσαι? 7 ετών. Μια φορά αυτή τις ναι. Μπορεί να πληγώνουν οι πληγές, όμως μπορεί να γίνουν το εφαλτήριο, η αφετηρία για μια καλύτερη ζωή. Που πάνω στις πληγές μπορεί να οικοδομήσει έναν καλύτερο άνθρωπο. Ναι. Δεν είναι πάντα έτσι δυσάρεστες οι συνέπειες. Μπορεί να γίνουν και δημιουργικές. Δηλαδή πάνω τους να απαντήσει κάποιος και να δημιουργήσει μια καλύτερη, πιο ολοκληρωμένη ζωή. Έτσι έχω μια αίσθηση τέτοια, έτσι, σαν αποπείσμα, να δείξει ότι δεν είσαι παρήσεκτος αυτή τη ζωή, είσαι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Μπορεί να παίξει ένα δημιουργικό ρόλο κάποιες φορές. Κάποιες φορές. Όπως το τονίζετε, γιατί πιστεύω ότι σε εσάς έχει παίξει δημιουργικό ρόλο, γιατί δεν σας κατέβαλε. Αντίθετα, σας έχει κάνει, πέρα από ότι ένα πετυχημένο, ας πούμε, στο επάγγελμά σας, έχει κάνει και ένα πνευματικό άνθρωπο που μπορεί και είναι χρήσιμο στην κοινωνία. Ναι. Έτσι πιστεύω. Αν θα είχατε καταβληθεί, θα είστε ένας άνθρωπος ο οποίος θα ζούσε στο περιθώριο. Αν είχατε καταβληθεί. Ναι. Πιστεύω ότι μπορεί και... να σας πλήγωσε, αλλά αυτό έγινε η αφετηρία για να ξεπεράσετε τις πληγές σας και να κάνετε πράγματα. Έτσι αυτήν την αίσθηση έχω. Ναι, ναι, ναι. Όπως ξέρετε, σε ανάλογες περιπτώσεις έχουν συμβεί άσχημα πράγματα. Το ξέρω. Άσχημα πράγματα και... Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι στη δική μου την περίπτωση στάθηκα λίγο τυχερός. Ναι, αποτέλεσε και μια εξαίρεση που επιβεβαιώνει και τον κανόνα επιβεβαιώνει. Ναι, ασφαλώς. Α, έτσι, από εκεί ξεκινάει λοιπόν το βιβλίο. Είναι βιωματικό. Από εκεί ξεκινάει. Ήταν ένας κόμπος στο λαιμό όλα αυτά τα χρόνια. Μια ανάγκη η οποία έπρεπε να βρει μια διέξοδο. Και πιστεύω ότι καλά έκανα που προχώρησα πριν από 2 χρόνια σε μια έρευνα επιτόπου στο συγκεκριμένο μέρος. Με βοήθησε λίγο η δημοσιογραφική μου ιδιότητα και κυρίως βεβαιώθηκα ότι όλα αυτά που έγραψα και που συμπληρωθήκαν από τις αναγκαίες μυθοπλασίες ώστε να γίνει βιβλίο, γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, ό,τι γράφω είναι εντελώς αληθινό και αντικειμενικό. Η έρευνα, πότε έγινε η έρευνα? Η έρευνα έγινε το 13 τον Νοέμβριο. Και γιατί έγινε αυτή η έρευνα? Τι θέλετε να συνάξετε από εκεί? Είχα την προσωπική ανάγκη να πάω μετά από 60 χρόνια στο μέρος αυτό. Ζούσανε αυτοί οι άνθρωποι που ήταν υπεύθυνοι για το... Όχι. 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 Τι σας χρειάστηκε αυτή η έρευνα? Μου χρειάστηκε κυρίως, ήταν μια προσωπική ανάγκη να επιβεβαιωθώ από μαρτυρίες. Να μάθετε για αυτούς από μαρτυρίες. Από μαρτυρίες κατοίκων. Και να δω
και για τους ανθρώπους και για το κλίμα της εποχής και για να δω, να επιβεβαιώσω μάλλον. Περιγράφεται αυτό μέσα, αυτή η έρευνα περιγράφεται. Ναι, κατά κάποιο τρόπο, ναι. Όχι, η έρευνα δεν περιγράφεται. Ναι. Αναφέρω ότι επιστρέφω πίσω και τα λοιπά στον πρόλογο μου, πώς έγινε. Τι συμπέρασμα βγάλατε τελικά από αυτή την έρευνα που το ότι ήταν έτσι ακριβώς. Ένα πράγμα θα σας πω. Ένα πράγμα θα σας υπογραμμίσω, το ότι ενώ γύρισα, είχα φύγει 7 και γύρισα 67 στο νησί, είχα την αίσθηση ότι είχα φύγει την προηγούμενη μέρα. Τόσο πολύ ήταν έντονα χαραγμένα στη μνήμη μου τα γεγονότα αυτά. Υπήρχε συναισθήματα μίσους. Όχι πλέον. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Πιστεύω ότι λειτουργήσε όλη αυτή η υπόθεση λειτουργήσε δημιουργικά για μένα. Όπως είπαμε και πιο πριν. Και μπόρεσα να το δω σε άλλο επίπεδο, να το δω και λογοτεχνικά, αλλά να πλουτίσω το βιβλίο με συμπληρωματικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με την εποχή εκείνη, μια περιγραφή εκείνης εποχής, της κοινωνίας όπως ήταν, τι συνέβαινε στα σχολεία, με την ιστορία, το περιβάλλον, ώστε να είναι ένα βιβλίο σύγχρονο. Η Δία αφορούσε τη ζωή σας στην οικογένεια που σας φιλοξενούσε ή στο σχολείο? Τη ζωή μου στην κοινωνία, θα έλεγα, εκεί, στην τοπική κοινωνία. Και στο σπίτι και στο σχολείο και γενικότερα στο νησί. Επειδή είσαστε ένας ξένος για αυτή, με αυτή την έννοια. Όχι, καθόλου. Αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε θέμα. Γιατί αυτό το πράγμα, γιατί αυτή... Γιατί συνέβη αυτό. Ναι, γιατί αυτό το πράγμα, γιατί σε εσάς. Ήταν άλλοι λόγοι περισσότερο. Εγώ ήμουνα μάλλον, ας το πούμε έτσι, το εξελαστήριο θύμα κάποιων πραγμάτων που συνέβαιναν, ενδοοικογενειακών, που είχαν σαν αποδέχτη εμένα όλων αυτών. Δηλαδή σε μένα ξέσπασε αυτό το πράγμα. Μέσω του παιδιού αυτού, μέσω ημών δηλαδή, ξέσπασε όλη αυτή, σαν βεντέτα κάτι ας πούμε, ένα πράγμα τέτοιο. Σαν βεντέτα ας πούμε. Όχι, είναι βαριά η κουβέντα, δεν είναι θέμα βεντέτας. Υπήρχαν κάποιες διαφορές ανάμεσα σε πρόσωπα της οικογένειας που είχαν να κάνουν με τον ίδιο τον πατέρα, την οικογένεια γενικώς. Και δυστυχώς η συμπεριφορά απέναντι σε μένα ως παιδιού της οικογένειας, ως φιλοξενούμενο αν θέλετε, ήταν απαράδεκτη. Ξέφευγε από αυτά που ξέρουμε ότι εκείνες οι εποχές γενικώς είχαν αυτά τα γνωρίσματα και αυτά που έγραψα τότε και υποπτευόμουν τότε γενικότερα, τα διαπιστώνω τώρα με τις αλλεπάλληλες παρουσιάσεις του βιβλίου από τον κόσμο, από τις συζητήσεις που γίνονται και από αυτά που μου λένε. Το ότι και εγώ, ξέρετε, μου κλείνουν το μάτι και να μην μας ακούσει ο διπλανός. Έχει κυκλοφορήσει το νησί αυτό το βιβλίο, έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο στο νησί. Πολύ λίγο ακόμα, θα πάμε και εκεί. Θα είναι ένας από τους επόμενους σταθμούς. Ξέρουν αυτοί στο νησί για εσάς, δηλαδή. Κοιτάξτε, τώρα νομίζω ότι οι βασικοί πρωταγωνιστές δεν υπάρχουν στη ζωή. Σας θυμούνται και κάποιοι? Θα υπάρχουν άλλα πρόσωπα που δεν ξέρω. Κάποια παιδιά της ηλικίας σας τότε, σας θυμάται κάποιος από αυτές στην έρευνα που κάνατε? Σας θυμηθήκανε κάποιοι? Εσείς τους θυμηθήκατε, τους θυμηθήκατε εσείς? Βέβαια τους θυμάμαι. Έτσι, 7 χρόνια. Πόσο δυνατά είναι αυτά τα συναισθήματα της παιδικής ηλικίας, πόσες εικόνες, πόσο έντονες είναι? Πολύ έντονα και ιδιαίτερα όταν ξεφεύγουν από το φυσιολογικό. Αυτό ήθελα να πω πριν, ότι για τα γνωρίσματα εκείνης εποχής, ότι υπήρχε μια σκληράδα. Γιατί μιλάμε για μια εποχή λίγα χρόνια μετά τον πόλεμο, την κατοχή και τον εμφύλιο. Όλη η Ελλάδα ήταν σε μια κατάσταση. Τα έχω ζήσει κι εγώ. Άσχημη. Η ίδια εποχή έχουμε ζήσει. Σε μια άσχημη κατάσταση. Εποχή, και εγώ, και τα παιδιά γενικά ήταν αποδέκτες σκληρών συμπεριφορών. Σε κάποιες περιπτώσεις, και ορισμένες έχουν γράψει ιστορία, ξεφύγαν από το φυσιολογικό. Όλο αυτό το πράγμα, εάν κύριε Μπάμπη, εάν ακολουθούσε μία συγγνώμη, πιστεύω ότι θα είχε λίγο μετριάσει
μέσα μου όλο αυτό, όλη αυτή την απορία, αυτό το ερώτημα. Δεν ακολούθησε όμως. Πλην όμως δεν έγινε ποτέ. Mm. Δεν υπήρξε ένα συγγνώμη. Mm. Έμεινε μέσα μου και αισθανόμουν αδικημένος πολύ. Mm. Αδικημένος από όλες αυτές τις συμπεριφορές που δεν μπορούσα ποτέ να τις εξηγήσω. Και ούτε βέβαια κάποιος έκανε τον κόπο να μου πει. Έχει σχέση με το bullying, το σημερινό αυτό που λέμε bullying, έχει σχέση αυτό. Κοιτάξτε, δεν συμφωνώ με την έκταση που έχει πάρει το bullying. Ναι. Για όλα έχουμε βρει την ευκολία σήμερα να χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Μάλιστα. Η οποία για τα ελληνικά δεδομένα τη θεωρώ υπερβολική. Γιατί μέσα στην λέξη αυτή προσπαθούν να χωρέσουν οι πιο ακραίες συμπεριφορές. Έτσι, δεν είμαστε Αμερικοί. Δεν τρώμε περίστροφα οι μαθητές. Δεν έχουμε και εύχομαι να φτάσουμε ποτέ εκεί. Mm. Μέσα στον bullying λοιπόν έχουν χωράνε, κακώς χωράνε, πάρα πολλές συμπεριφορές οι οποίες είναι φυσιολογικές για τα παιδιά. Άσκησαν και σωματική βία επάνω σας. Ναι, ναι. Και αντισωματική βία. Και εννοείται. Έτσι. Εννοείται, ναι. Και σωματική και ψυχολογική βέβαια. Καλά, ψυχολογική. Οπότε δεν μπορούμε να το πούμε, δεν έχει καμία σχέση με το bullying, ναι. Είναι μια άλλη συζήτηση. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγα για το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο λοιπόν ξεκινάει από εκεί, ξεκινάει. Αυτή είναι η φοιτηρία. Ναι, περιγράφει τη διάρκεια της παραμονής μου εκεί, είναι ακριβώς μια σχολική χρονιά. Αυτό περιγράφει. Αυτό περιγράφει όλα τα γεγονότα. Με έχετε εξητάρει τώρα που λένε. Με έχετε εξητάρει πολύ. Πάνω να το διαβάσω, δηλαδή. Θα το ρωτήσω, γιατί δεν είχα την καλή τύχη να το διαβάσω, αλλά ναι. Τώρα μου έχει κινήσει και αντίστοιχο το ενδιαφέρον, γιατί είναι και μια βιωματική αυτή η ιστορία. Και βέβαια προσπάθησα να δώσω με πρόσθετα στοιχεία αυτά τα στοιχεία εποχής που είναι απαραίτητα και που αφορούσαν την κοινωνική ζωή, την εκπαίδευση, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τα αρχαιολογικά. Έχει πάρα πολλές πτυχές μέσα. Δεν ήθελα να κάνω ένα βιβλίο που να είναι ένα απλό ημερολόγιο. Δεν θα το έκανα ποτέ. Θα αφορούσε μόνο εμένα προσωπικά. Και να κυκλοφορήσει κάτι εντός και εκτός Ελλάδας, έπρεπε να έχει μέσα μία άλλη εικόνα. Κυκλοφόρησε το 2015. Βγήκε τώρα, ναι, πριν από 5-6 μήνες. 6 μήνες. Ναι, ναι. Έχουμε τα πρώτα σημάδια, ας πούμε, υπάρχουν τα πρώτα σημάδια, αποδοχής ή... Ναι, βεβαίως. Είναι πάρα πολύ θετικά. Mm. Είναι πάρα πολύ θετικά. Αυτό που κρατάω από αυτές τις παρουσιάσεις, εκτός από τα θετικά σχόλια, είναι... οι συζητήσεις που έχει προκαλέσει. Το ότι με παίρνουν τηλέφωνο, μου στέλνουν μηνύματα, μου γράφουν πράγματα και κυρίως στις εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, δίνω το δικαίωμα, το ίδιο θα κάνω και την Κυριακή, σε όποιον θέλει να ρωτήσει κάτι, δεν υπάρχει αδιάκριτη ερώτηση, δεν υπάρχει ενόχληση, δεν υπάρχει τίποτα, γιατί πιστεύω ότι έτσι προσφέρουμε οι άνθρωποι της δικιάς μας γενιάς, έτσι προσφέρουμε στην κοινωνία γενικότερα. Με το να απλώσουμε, να πούμε τις αλήθειες, να περάσουμε στις επόμενες γενιές την αλήθεια μας, την πραγματική μας ιστορία, να μην τα κουκουλώνουμε, να μην σιωπούμε, για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Γιατί πιστεύω ότι, και αυτό είναι κάτι που θα το τονίσω ιδιαίτερα, στην παρουσίαση, το ότι η δικιά μας γενιά με το να νομίζει ότι με το να κρύβει πράγματα και να μην τα λέει στους νεότερους κυρίως, δεν προσέφερε καλές υπηρεσίες στην πατρίδα. Πλαστογράφησε την πραγματικότητα και δεν διαχειρίστηκε σωστά όλο αυτό το πολύτιμο υλικό που βγήκε από μια τόσο δύσκολη εποχή. Μιλάμε για την πιο δύσκολη εποχή της πατρίδας μας. Βγαίνοντας λοιπόν μετά από αυτά, αντί να πάει με ένα έξυπνο τρόπο, να κάνει μια διαχείριση αυτού του ιστορικού υλικού και να περάσει τα σωστά μηνύματα ανάπτυξης που φτάνουν, κατά την άποψή μου, και στα σημερινά διέξοδα, οικονομικά και άλλα, αντί να κάνει αυτό, είπε ότι
με το γνωστό να ζήσουν τα παιδιά μας καλύτερα, προτίμησε να μην μιλήσει. Και δεν περάσανε πράγματα στους επόμενους. Αυτός είναι ο βασικός καμβάς της πορείας του βιβλίου και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αποδοχή από τον κόσμο. Πιστεύω ότι εκεί προσφέρει η υπηρεσία. Δεν θα ήθελα να κάνω ένα ακόμα μυθιστόρημα, μία ιστοριούλα, τόσες έχουν βγει, ας βγει ακόμα μία. Δεν το είδα έτσι. Ήθελα να βγει κάτι που να προσφέρει ένα λιθαράκι σε αυτό που λέμε συνέχεια. Τη συνέχειά μας να την δούμε καλύτερα. Τη συνέχειά μας εννοώ σαν χώρα, σαν πολίτες, σαν πατριώτες. Κύριε Τεδρίνη, γιατί μετά από τέσσερα ταξίδια στον κόσμο έτσι και στη ζωή καταλαγιάσατε στην Κορινθία, στο Αγίου Θεοδόρους, τι σας τράβηξε εκεί? Ένας απλός λόγος. Το ότι υπήρχε ένα εξοχικό που, σαν καταφύγιο, ας πούμε. Ναι, που ήταν έξω από το κλεινό νάστη και όπου περνούσαμε κάποιες ευχάριστες ώρες και κάποια στιγμή είπα γιατί να τις αξίσω. Γιατί να μην πάω σε ένα τόπο τέτοιο που θα μπορέσω να ζήσω εγώ και τα παιδιά μου σαν άνθρωπο. Και δεν μετανιώσατε? Καθόλου. Έχετε δύο θυγατέρες, έχετε, δεν είναι δύο θυγατέρες? Όχι, ένα γιο και μία κόρη. Ένα γιο και μία κόρη, να σας ζήσω. Ευχαριστώ. Η Σύρος τι είναι για εσάς, Σύρος? Η Σύρος είναι ένας τόπος να ζεις. Και το λέω και το πιστεύω. Δηλαδή, αν άλλαζα ή αν είχα τη δυνατότητα να ζω ένα μέρος της ζωής μου, θα το έκανα αύριο το πρωί. Και δεν το λέω έτσι, δεν θέλω να κάνω κουπλιμέντο στην ίδια μου την πατρίδα. Το λέω γιατί με συγκινεί η πνευματικότητα του νησιού. Η ποιότητα ζωής που υπάρχει, που το βλέπει κανείς με την πρώτη ματιά. Δεν χρειάζεται να μείνεις πολύ καιρό. Με την πρώτη ματιά, όταν έχει ζήσει σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδας, και έρχεσαι εδώ, τη σύγκριση την κάνεις χωρίς να το καταλάβεις αυτομάτως. Και λες ότι ναι, εδώ η κάθε ώρα της ημέρας έχει την αξία της. Έχει άλλη νοστιμιά το καφεδάκι στην πλατεία μια ούλη και άλλη στην πλατεία Συντάγματος. Καμία σχέση. Ή δεν θέλω να πω άλλο μέρος. Μας κάνω μια χοντρή σύγκριση. Αυτό είναι. Η πνευματικότητα είναι που... Και όλη αυτή η πολιτιστική ζωή που υπάρχει, η ηρεμία που βλέπω, η χαλαρότητα, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα όπως υπάρχουν παντού λόγω της κατάστασης, αλλά η διαφορά είναι διαφορά. Αυτός είναι ο λόγος. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που έτσι σας συνδέουν, κύριε Μητσίρο, ποιους συναντάτε όταν έρχεστε εδώ, ποιοι είναι οι προσφύλοι σας άνθρωποι εδώ στη Σύρο κυρίως? Είναι η Μίνα, η Νομικού? Καταρχήν οι αγαπημένες μου εξαδέρφες, η Μίνα Νομικού και η Μόνικα η Δευρυνού. Το αίμα σας, το σώμα, ναι, σας. Ναι. Το σώμα. Από εκεί και πέρα έχω δημιουργήσει με τον καιρό πάρα πολλές γνωριμίες και φιλίες εδώ. Γεμίζει ο χρόνος ευχάριστα. Και βέβαια μια βόλτα στις ομορφιές του νησιού. Συμπληρώνει όλο εδώ. Πώς είναι η πολιτιστική ζωή στην Κορινθία? Εθελοντισμός και δεν υπάρχουν τέτοιες δράσεις έτσι? Ναι, ναι, και συμμετέχω κι εγώ ίδιος μια ζωή. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου αυτό. Και ήταν ένας από τους λόγους που με κράτησε εκεί, στην περιοχή. Δεν ήταν μόνο επαγγελματικά ή μόνο επειδή το περιβάλλον ήταν καλύτερο. Υπάρχει μία έντονη πολιτιστική δραστηριότητα και κοινωνική δραστηριότητα. Πρέπει να σας πω ότι πρόλαβα στα χρόνια που είμαι έξω και δεν είναι και λίγα εδώ που τα λέμε τώρα. Έχουν περάσει 30 χρόνια που έχω κάνει αυτή την κίνηση από την Αθήνα στην περιοχή της Κορινθίας. Είμαι ιδρυτικό μέλος του Λαϊκού Θεάτρου των Αγίων Θεοδόρων τα τελευταία 20 χρόνια. Παίζετε κι εσείς? Έπαιξα περίπου 15 χρόνια στη σκηνή με τη διδασκαλία. Θεατρική φυσιονομία. Με τη διδασκαλία του Νότη του Περιάλη, ήταν δάσκαλός μας. Είμαι τώρα στα 14 χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης
του Δίωρκου στην Κόρινθο. Συμμετέχω σε πολλές ομάδες εθελοντικές άλλες ή πολιτιστικές ή κοινωνικές. Μπορώ να πω ότι ξοδεύω το μισό του ελεύθερου χρόνου μου σε αυτές τις δραστηριότητες. Μάλιστα. Και στο Λουτράκι. Και στο Λουτράκι. Ναι, τώρα έχουμε γίνει και ενιαίος δήμος εκεί. Οπότε έχουμε θεατρικές σκηνές πολλές. Έχει παράδοση η περιοχή εκεί στο θέατρο ιδιαίτερα. Γίνονται φεστιβάλ και αυτά. Και περνάτε καλά. Ναι, εγώ προσωπικά περνάω καλά μέσα από αυτά. Εκεί δεν είστε παρήσεκτος. Κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Πάρα πολλές φίλες. Πόσο ανατρεπτική είναι η ζωή και ενδιαφέρουσα, έτσι. Πρέπει να σας πω ότι στην πρώτη μου παρουσίαση του βιβλίου, που έγινε από ένα, εκεί ισχύει το ξένος, στην περιοχή εκεί, και αισθάνομαι, είναι φυσιολογικό, δεν είμαι από εκεί, αλλά πρέπει να σας πω ότι στην πρώτη παρουσίαση που έγινε στους Αγίους Θεοδόρους, στην πρώτη παρουσίαση του βιβλίου εννοώ, είχαμε 270 άτομα σε παρουσίαση του βιβλίου, δεν ήξερα να γίνει. Και αν χωρούσε η αίθουσα θα είχαμε και περισσότερους. Και έγινε αποκλειστικά με κατοίκους της περιοχής. Και το ίδιο έγινε και στις παρουσιάσεις που ακολούθησαν στα Μέγαρα, στην Κόρινθο, στις άλλες γειτονικές πόλεις και στην Αθήνα. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, που σας γνώρισα, κύριε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω εσάς βέβαια και την Δημοτική Αρχή που μας παρεχώρησε την αίθουσα και τους συντελεστές της εκδήλωσης, όπως είναι η κυρία Λίτσα Παπά, η οποία θα κάνει την παρουσίαση του βιβλίου, η κυρία Γεωργία Ματσούκα και ο κύριος Γιάννης Ξαγοράρης, που θα διαβάσουν μαζί μου κείμενα. Καλοί φίλοι και εξαιρετικοί άνθρωποι. Θα διαβάσουμε παρέτσα κείμενα. Αφότεροι και τρεις. Την φίλη μου, την ποιήτρια και αντιπρόεδρο της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, κυρία Ρίτα Φρονιμάδη Ματάτση, που ήρθε μαζί μου στο ταξίδι, όταν της περιέγραψα πού πάμε, πάμε σε ένα παράδεισο, να είσαι μαζί, είναι δίπλα μας, θα είναι εκεί. Τον αγαπητό μου Μένιο Μαυρή, που φροντίζει για τη μουσική κάλυψη της εκδήλωσης. Και συνεργάτη του σταθμού μας. Και συνεργάτη του σταθμού σας. Τον κύριο Ρούσο που μας βοηθάει στα ηλεκτρονικά μέσα που χρειάζονται εκεί. Φυσικά την Μόνικα την Βεβερνού και τη Μίνα την Νομικού, γιατί χωρίς εκείνες θα ήταν δύσκολο να κάνουμε αυτήν όλη την προετοιμασία. Και βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέσα ενημέρωσης του νησιού, που και εδώ κάνανε για μένα τη διαφορά. Κάνανε με τον τρόπο που ενδιαφέρθηκαν και προβάλλουν την εκδήλωση αυτή. Χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό, φίλες και φίλοι, ο παρήσεκτος του συγγραφέα Νίκου Δένδρινου, θα σας περιμένει στην παρουσία του, στην παρουσίασή του, την Κυριακή στις 7 η ώρα, στην αίθουσα Γιάννη και Ελένη Σβάτη, κάτω από το Δημαρχείο Σιρονούπολης. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που θα προσπαθήσω να είμαι και εγώ εκεί, αν και είμαστε τώρα, έχουμε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι για την Ενωμένη, θα προσπαθήσω να είμαι παρόν. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας, δεν αναφερθήκαμε καθόλου. Είναι ο 18ος ραδιοτηλεμαθέτης που κάνει αυτό το κανάλι, ο 18ος που κάνει, 20 χρόνια λειτουργίας, και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό, γιατί αυτό το κανάλι είναι προπήρειο δημοκρατίας, αισθητικής και κοινωνικής παρέμβασης. Μπράβο σας. Και επέρομαι γι' αυτό. Έτσι. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όσους είναι δίπλα σας. Καλή επιτυχία εύχομαι σε κάθε σας ευγενική επιδίωξη, σε κάθε συγγραφή. Και είμαι βέβαιος ότι ποτέ θα έπαιξετε πλέον παρήσεκτος. Έτσι ήταν ένα στιγμιαίο γεγονός που θα λέγανε και οι δικαστές της Χούντας. Ναι, ακριβώς. Που δεν θα λέγανε μάλλον. Χάρηκα πάρα πολύ. Είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Φαντάζομαι θα έχουμε τη δυνατότητα στο επόμενο βιβλίο να το ξαναπαρουσιάσουμε. Άλλωστε είμαστε τόσο νέοι. Ευχαρίστω. Τόσο νέοι είμαστε άλλωστε. Βέβαια. Εννοείται. Χάρηκα πάρα πολύ, κύριε Νίκο Δενδρινέ. Ευχαριστώ. Παρουσίαση λοιπόν την Κυριακή 7 το απόγευμα στην αίθουσα Γιάννη και Ελένη Σβάτη. Να παρευρεθούμε στην παρουσίαση αυτού του ενδιαφέροντος βιβλίου, το οποίο έχει και πολλά βιωματικά στοιχεία.
Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά και σε εσάς.